Καλησπέρα σε όλους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αγάπη, υγεία, ευτυχία σε όλους και να ξέρετε ότι όλα τα άλλα είναι επιλογές. Σήμερα θα σας, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και θα σας παρουσιάσω τους δύο εξαιρετικούς καλεσμένους μας, οι οποίοι είναι δύο παιδιά, δύο εξαιρετικοί αθλητές που δεν εμφανίζονται συχνά, θα σας ξεκινήσω με ένα θέμα δυσάρεστο. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στον Παύλο Μιχαηλίδη, ένα παλικάρι που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Ο Παύλος ήταν αθλητής στη σχολή του Παύλου του Καπώνη, αθλητής του Muay Thai. Σήμερα το μεσημέρι κηδεύτηκε στο νεκροταφείο της Βούλας. Να ευχηθούμε δύναμη στην οικογένειά του, στον αδερφό του, σε όλους όσους τον αγαπούσαν, στους συναθλητές του, να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Συγγνώμη, έχω άγχος όταν λέμε κάποιες τέτοιες ειδήσεις. Να είναι καλά το παλικάρι εκεί που είναι, να είναι καλοτάξιδος λοιπόν. Περνάμε σε άλλο ύφος, η εκπομπή αλλάζει, δυστυχώς υπάρχουν και τα άσχημα περιστατικά. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω, είναι εδώ μαζί μου ο Σταύρος ο Γρηγορακάκης και ο Δημήτρης ο Χιώτης. Θα τους δούμε σε λίγο, δεν θέλω να τους δείτε ακόμα. Αλλά μαζί με όλα αυτά υπάρχει ένα quiz. Ποια αθλήτρια τα έχει πάρει στο κρανίο για τους φυτευτούς πρωταθλητές και αυτούς που γίνονται θέλοντας και μη γνωστοί και ονόματα. Θα μάθετε αργότερα ποια εκνευρίστηκε με όλο αυτό, η οποία έχει παίξει και kickbox και muay thai και πυγμαχία, έχει δοκιμαστεί σε πολλά αθλήματα, αλλά εκφράζει ένα παράπονο, δεν έχει αυτό που θα είχε αν υπήρχε ένας manager δίπλα της ή κάποιος να την προωθεί. Έχουμε εκτός από αυτά που ξέρετε, έχουμε και το μονόλεπτό μας. Ποιος αθλητής τον προκάλεσα να μου απαντήσει μέσα σε ένα λεπτό, σε 24 ερωτήσεις και τι είπε. Και επίσης έχουμε και ένα εξαιρετικό βίντεο αφιέρωμα στον Κινέζο Ηρακλή, στον Μπόλο Γιάνγκ, που ήταν επιστήθιος φίλος του Μπρους Λι. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε στην πορεία, είμαστε εδώ 10 Dan. Θα είμαστε μαζί σας για μια ώρα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε για τον Σταύρο Γρηγορακάκη και τον Δημήτρη Χιώτη και μετά θα γίνει, όπως σας υποσχόμαστε κάθε φορά, μακελιό. Εμείς τους βάλαμε μαζί σε ένα βίντεο. Ο καθένας βέβαια ξεχωρίζει στα κιλά του, στην κατηγορία του, στην προσωπικότητα, στην ομορφιά, αλλά και στο στυλ. Δύο παιδιά από τον Άγιο Στέφανο, που τους γνωρίσαμε πριν από κάποια χρόνια σε διασυλλογικά πρωταθλήματα Muay Thai. Και τότε τους έβλεπες και έλεγες κι ας ήσουν άσχετος ότι αυτοί οι δύο πιτσιρικάδες ξεχωρίζουν. Το έχουν και θα φανεί σύντομα. Και έτσι και έγινε. Σταύρος Γρηγορακάκης, ο Hulk. Ο βαρύς και λιγομίλητος, 26χρονος αθλητής, που ξεκίνησε από το Muay Thai, πολλά υποσχόμενος heavyweight, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έκανε πολύ κόσμο να τον συζητάει. Και φτασμένους αθλητές να αναρωτιούνται τι γίνεται τελικά με αυτόν τον τυπά της πολεμικής αεροπορίας. Σήμερα, να ξέρετε, θα μάθουμε πολλά περισσότερα από όσα βλέπετε όλοι. Δημήτρης Χιώτης, ετών 23, μαζί με τον Σταύρο όλα αυτά τα χρόνια, συνοδοιπόροι στην ίδια σχολή και φίλοι. Ο Δημήτρης είναι πάντα ευγενικός και το ίδιο μετρημένος όπως και ο Σταύρος. Εξελίχθηκε απίστευτα μέσα σε αυτά τα χρόνια και προκάλεσε σεισμό σε πολλά ρινγκ. Μπήκε στο μάτι σε αθλητές της κατηγορίας του, προκάλεσε πανικό σε αγώνες του και έδειξε σε όλους ότι ο πάνθρο δεν αστείευεται. Γοητευτικός, αγαπησιάρης και ερωτιάρης και πάντα χαμογελαστός. Σήμερα όμως ήρθε να μας δείξει τον άλλο του εαυτό. Κόκκινη γωνία, Δημήτρης Πάνθρο Χιώτης. Σταύρος και Δημήτρης, live σήμερα μαζί μας, θα μιλήσουν για την ξαφνική και απρόσμενη αλλαγή προπονητικής πλεύσης, που αν μιλούσαμε με όρους ποδοσφαιρικούς, θα ήταν σίγουρα η μεταγραφή της χρονιάς. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι δύο δεν μιλούν πολύ και δεν μιλούν συχνά. Όμως, σήμερα θα τα πουν όλα. Γιατί σήμερα θα γίνει μακελιό.
Τι γίνεται και με σένα, ρε Δημήτρη, ανεβαίνεις. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Ήσασταν και οι δύο σε μια σχολή επί 10 χρόνια, αλλά αυτό θα το κρατήσω. Δεν θέλω να μου πείτε ακόμα για τον Άσο Αργυρόπουλο και την αλλαγή πλεύσης προπονητικής. Θέλω να πούμε αρχικά, θα ξεκινήσω από τον Σταύρο που είναι και λίγο μεγαλύτερος. Πώς και σου ήρθε να ασχοληθείς με τις πολεμικές τέχνες και σε ποια ηλικία είπες ότι εγώ θα ξεκινήσω και ό,τι γίνει. Από μικρός ασχολιόμουν με το μπάσκετ. Μέχρι να μπω στη σχολή τη Στία, σχολή τεχνικών υπαξιωματικών αεροπορίας, αφού βγήκα από τη Στία, συνέχιζα να παίζω ένα χρόνο μετά. Έτυχε, ήταν καλοκαίρι, μόλις είχα γίνει 21 χρονών, έτυχε η αδερφή μου να ξεκινήσει να ασχολείται με πολεμικές τέχνες, με Muay Thai. Και με παρέσυρε. Ξεκίνησα, έκανα μια προπόνηση, δύο προπονήσεις και έμεινα εκεί. Το πήρα απόφαση από τότε. Η αδερφή σου, κάτσε τώρα για να το πούμε. Δηλαδή, ξεκίνησε η κοπέλα της οικογένειας και είπες και εσύ, ας πάω κι εγώ, δύο μετράντρας. Ξεκίνησε η κοπέλα. Απλά ήμασταν πάντα σαν δίδυμα, πάντα κολλητά. Πάντα, ό,τι κάναμε γενικά το κάναμε μαζί. Και με παρέσυρε. Πάντα μου άρεσαν οι πολεμικές τέχνες. Πάντα, δηλαδή, παρακολουθούσα, πάντα ήμουνα φαν πολεμικών τεχνών. Μπήκα στο χώρο. Και το πήρα απόφαση από την πρώτη μέρα που μπήκα στον χώρο ότι θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Δημήτρη, εσύ πότε σου ήρθε, πότε ξεκίνησες, εγώ, εσύ πιο παλιός. Ναι, ναι. Ξεκίνησα στην ηλικία των 12 ετών. Γραφτήκαν όλοι οι συμμαθητές μου στο γυμναστήριο. Ήμουν το πιο δυνατό παιδί στην τάξη. Λέω, εγώ δεν μπορώ να μείνω απ' έξω από όλο αυτό. Ξεκίνησα λοιπόν, τα πήγαινα καλά. Σε μικρό χρονικό διάστημα έγινα αρκετά καλός. Και το ερωτεύτηκα και είπα να το συνεχίσω. Το ερωτεύτηκες. Ναι. Άρα πίστεψες σε όλο αυτό, έδωσες όλο σου το είναι και είπες εγώ θα ασχοληθώ, θα βάλω στόχο, θα γίνω όνομα. Δεν, ναι. Δεν θα περάσω έτσι απλά. Ξεκίνησα τους αγώνες, είδα ότι τα πήγαινα καλά, αν έτρωγα ξύλα, ας πούμε είναι αλήθεια, τα είχα παραδείσει. Αλλά είδες ότι το έχεις, ναι. Είδες ότι δεν αφήνεις. Και να... συνέχισα, ήμουν μεγάλος θαυμαστής του Ζαμπίδη. Και τον έβλεπα όταν ήμουν μικρός στον Άγιο Στέφανο και έλεγα θέλω να γίνω σαν κι αυτόν όταν θα μεγαλώσω. Σαν τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Τον γνώρισε τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Δεν τον γνώρισε προσωπικά, ναι. Αλλά τον παρακολουθώ μέσα από την πορεία του. Είναι για πολλά παιδιά πρώτη. Και πώς ο Μιχάλης Ζαμπίδης κάνει kickboxing. Έκανε kickboxing, ναι. Τώρα είναι προπονητής. Πώς και γράφτηκε σε σχολή Thai και όχι σε kickboxing, γιατί ξεκίνησε στη σχολή του Νάσου Αργυρόπουλου που ουσιαστικά σε είδαμε στους πρώτους διασυλλογικούς να κάνεις Muay Thai. Ναι, κατά βάση έκανα Muay Thai, ξεκίνησα τους αγώνες να παίζω Muay Thai, αλλά και το kickboxing μου άρεσε παράλληλα το ίδιο. Σε διευκόλυνε η σχολή, να το πω έτσι, επειδή μένετε και δύο στον Άγιο Στέφανο, ναι. Δεν μένετε στην Αθήνα, είναι, ναι, λίγο πιο μακριά. Σε διευκόλυνε λοιπόν η σχολή να ξεκινήσει, ναι, μετά, Ναι, με διευκόλυνε. Ήταν κοντά στο σπίτι μου. Μάλιστα. Σταύρο, εσύ δεν μου πες αν είχες κάποιον, αν ξεχώρισες κάποιον αθλητή και είπες εγώ τον έχω πρότυπο. Ναι, στην πορεία μου, όχι από την αρχή. Κατά την πορεία ξεχώρισα, ναι, ξεχώρισα. Ποιος ήταν αυτός, λοιπόν. Μ' αρέσει πιο πολύ από όλους. Μακίνον, έναν που είναι λίγο άγνωστος στον χώρο. Αλλά είναι αθλητές που είναι από Thai και παίζουν kickboxing. Αυτοί μου αρέσανε. Και στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Για Ελλάδα. Στην Ελλάδα ο Ζαμπίδης κορυφή. Όλοι τον είχαν πρότυπο. Όλοι. Αν και δεν είναι στα κιλά μου. Αλλά όχι, πάντα, όλοι τον παρακολουθούμε. Ναι, Ζαμπίδης κορυφή. Ο Ζαμπίδης δεν είναι στα κιλά σου, αλήθεια να λέγεται. Μάλιστα. Και ξεκινήσατε λοιπόν εκεί. Ήσασταν φίλοι ή γίνατε φίλοι στη σχολή του Νάσου Αργυρόπουλου. Γίναμε φίλοι. Γίναμε σχολή. Γίνατε φίλοι. Γίναμε φίλοι, όχι απλά φίλοι. Γίναμε αδέλφια. Αυτό μιλάμε πρόκειται. Για πολλές ώρες που έχει δρώσει ο ένας πάνω στον άλλον. Για πολλές ώρες, τσακωμού, αλλά kickboxing, πολλές ώρες να παίζουμε μεταξύ μας. Αγώνες, ταξίδια μαζί. Ναι, αγώνες, ταξίδια, τα πάντα, τα πάντα. Έχω μοιραστεί τα πάντα. Το Δημήτρη μια εποχή τον έβλεπα πιο πολύ από ό,τι έβλεπα την οικογένειά μου. Δημήτρη, εσύ, εγώ βλέπω εδώ πέρα το Σταύρο, λέει, εσύ τι έχεις να πεις για τον Σταύρο, γιατί έφυγε και λίγο νωρίτερα από τον Άσο Σταύρος και μεσαβλάβησε και ένα διάστημα που τον είχες αποχωριστεί. Ναι, και ήταν αισθητή η απουσία του, να σου πω είναι αλήθεια, είχα συνηθίσει όλες μου τις προπονήσεις και τις προετοιμάσεις μου να τις κάνω με τον Σταύρο. Κάθε αγώνα που έκλεινα, αν δεν έπαιζε ο Σταύρος, το σκεφτόμουν να παίξω. Είχα συνηθίσει ότι έχουμε προετοιμασία και αγώνα μαζί. Εκτός από όλο αυτό το σκηνικό, βγαίναμε, έπιναμε και τα ποτάκια μας μαζί, βγάζαμε και τις κοπέλες μας βόλτα. Λίγα ποτάκια όμως να πούμε, έτσι δεν είναι. Ναι, στο πρόγραμμα είναι. Δεν μπορώ με τις τατάκες του Δημήτρη του Χιώτη. Έχω τρελαθεί, κοίτα για τον εαυτό του. Θα μου κάνεις λίγο τον αγάπη μόνο ή μπα.
Εντάξει, εγώ τώρα είμαι μια χαρά. Αχ, έχουμε φωτογραφίες εδώ. Πες μου ποιος είσαι από τους δύο. Εδώ είμαι στο νηπιαγωγείο. Στο νηπιαγωγείο. Κούκλος είσαι. Είσαι κούκλος. Και τώρα να πούμε πραγματικά ότι σήμερα έχω δύο πολύ όμορφους αθλητές. Είναι και οι δύο πολύ όμορφοι. Και ήταν όμορφοι από πιτσιρίκια. Τους έβλεπες και είχαν πάντα το στυλ τους, τα μαλλιά τους, το τι φοράγανε. Είχαν και 5-6 κορίτσια να φωνάζουν από κάτω από το ρινγκ. Να τα πούμε και αυτά, έτσι. Λοιπόν, είδαμε φωτογραφία Φαντάρου. Έτσι, ναι. Όλοι μου στέλνετε. Μια φωτογραφία Φαντάρου, όλοι τη στέλνετε. Εδώ σε βλέπουμε σε selfie μόλις έχεις ξυπνήσει. Ναι, είμαι λίγο αγοροξυπνημένος. Εγώ τρελαίνομαι. Εδώ είναι με τον Άκη Γεωργόπουλο με δεν για τον αγώνα μου στο The Battle, τον τελευταίο. Και εδώ σε βλέπουμε με τον Λεβάν Γκουρούλη, τον Γεωργιανό, πολύ καλός παίκτης. Με τον Γκουρούλη, ναι. Πώς ήταν ο αγώνας ο τελευταίος, πώς τον έζησες? Ανεπανάληπτες στιγμές. Εδώ η γωνία με τον Νίκο Κρητικό. Με τον Νίκο Κρητικό. Δέσατε αμέσως με τον Νίκο, έτσι. Ναι, έχουμε το ίδιο στυλ, την ίδια πια νοοτροπία. Και εδώ, όπα, εδώ στεκόμαστε. Εδώ στεκόμαστε, δεν γίνεται. Εδώ, να ξέρεις, την πήρα, δεν μου την έστειλες. Την πήρα εγώ. Αν μπορούμε να σταθούμε στην... Δεν μπορούμε να σταθούμε γιατί είναι βίντεο, εντάξει. Εδώ είμαι στα δεξιά και αριστερά είναι ο αδερφός που έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Έχετε ένα χρόνο διαφορά, μάλιστα. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην ρωτήσω. Έχεις μια πολύ ωραία γυναίκα δίπλα σου, ρε Δημήτρη. Ναι. Την Ανδριάνα, συνήθως εσένα δεν σε βλέπαμε ούτε το Σταύρο φυσικά. Είσαστε από τους αθλητές που δεν προκαλείτε στα media, στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, ενώ έχετε λογαριασμούς, δεν προκαλείτε. Αλλά Δημήτρη, τώρα τελευταία σε βλέπουμε να κυκλοφορείς με μια γυναικάρα. Με μια δίμετρη γυναικάρα του μπάνι, έτσι να τα πούμε απλά τα πράγματα. Πρωταθλήτρια στίβου στα 200 μέτρα, Ανδριάνα Φέρα, τι έγινε, ρε Δημήτρη? Εντάξει, αθλητής, εγώ αθλήτρια και εκείνη. Τα βρήκατε στον αθλητισμό, ε! Τελειάξαμε. Τα βρήκατε στον αθλητισμό. Λοιπόν, έχω και τον Μιχάλη. Ερώτηση του Μιχάλη. Θέλει να μας πείτε για τα nickname. Hulk, ο Σταύρος. Πάμε στο Σταύρο να μας πει πώς βγήκε το Hulk. Νομίζω. Σωματοδομής. Με βλέπανε στο γυμναστήριο και λέγανε πώς είσαι έτσι, σαν το Hulk είσαι. Πώς είσαι έτσι, κοροϊδευτικά. Ναι, κοροϊδευτικά. Δεν γίνεται να το λέγανε για σένα κοροϊδευτικά αυτό. Όχι κοροϊδευτικά, εντάξει, αλλά το έμεινε από το γυμναστήριο. Θυμάμαι και ένα παιδί, ο Κατσούλης, ο Νίκος το είχε πρώτο διαφημίσει έτσι και έμεινε από το γυμναστήριο, δηλαδή βγήκε. Πιο πολύ ο Hulk, επειδή ήμουν λίγο πιο υψηλός. Και εύσομος είναι ψηλός, εύσομος δεν είναι, ναι. Μην τον ακούτε τι λέει. Είναι κούκλος και έχει τρομερό κορμί ο Σταύρος. Αν διάλεγες κάποιον ήρωα της Marvel, ναι. Από όλους αυτούς, το Hulk και αυτόν θα διάλεγες? Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, αρέσει πολύ που είναι πράσινος, μ' αρέσει. Είναι ωραίος, είναι πράσινος. Ναι. Αυτό δεν το σχολιάζω, ναι. Παρόλο που είναι πράσινος. Δεν θέλω, θέλω να περάσω παρακάτω. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει το χρώμα του. Είναι άθικτος, είναι ωραίος, είναι άθικτος. Δεν τον ακουμπάει κανένας. Λοιπόν, και ο Σταύρος Πάνθρο. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Παιδιά, σας έχω μαζί. Τι να κάνω, σας έχω μαζί. Πάνθρο από το Thundercats. Έβλεπα το Thundercats παλιά και έλεγα από πού αυτός μου αρέσει, είναι μειώδης, ο πιο δυνατός. Και σύμπτωση τυχαίνει να μου βγάλει ο Πολυχρονίδης. Δεν το βγάλε εγώ, ο Πολυχρονίδης ο δημοσιογράφος. Ο Πέτρος. Λέει, εσύ είσαι ο Πάνθρο. Λέει, τέλος, είναι το παρατσούκλι από εδώ και πέρα. Και εφόσον το υπέγραψε ο Πολυχρονίδης, εμείς το κρατάμε. Και μου μείνε. Πάνθρο, μου μείνε. Και τώρα πάμε στο θέμα, το βασικό, που αν μιλούσαμε με όρους ποδοσφαιρικούς, θα μιλούσαμε για τη μεταγραφή της χρονιάς. Να το ανακοινώσουμε εδώ μέσα από την εκπομπή Fight Life, ότι ο Σταύρος Γρηγορακάκης επίσημα πλέον προπονείται στο Κρητικός Camp με προπονητή τον Νίκο Κρητικό. Σωστά, Σταύρο? Πολύ σωστά. Το λέμε για πρώτη φορά, λοιπόν. Ναι, για πρώτη φορά. Ναι. Και επίσης, Σταύρο, θέλω να μου πεις λίγο γιατί έχεις αυτή την αποχή από τα ρινγκ, να το πούμε πάλι πρώτη φορά, γιατί δεν το έχεις ανακοινώσει. Έπειγα από τη σχολή του δάσκαλου μου, Νάσου Αργυρόπουλου, περίπου πριν ένα χρόνο. Ήθελα να ασχοληθώ με την πυγμαχία. Πήγα στον Δημήτρη τον Παπάζογλου, με προπονητή τον Λευτέρη τον Καλογύρου, και βοηθώ τον Άκη του Χαραλάμπους. Εκεί παλέψαμε να βγάλουμε ένα δελτίο, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα με το δελτίο. Τελικά, μετά από πολύ κόπο, βγήκε ένα δελτίο, αλλά αποφάσισα ότι δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα σε μένα. Πιο πολύ ευχαριστιέμαι και ζω για να παίζω kickboxing. Είναι πιο όμορφο, πιο θεαματικό για μένα. Και είχες δηλώσει ότι δεν θα ξανασχοληθείς, αλλά τελικά στην πορεία το άλλαξα. Τελικά το άλλαξα, ναι. Το ανέρεσες αυτό. Μου το είχαν πει πολύ, αυτό έχω να πω. Μου το είχαν πει πολύ, αλλά δεν τους άκουγα.
Τελικά είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο, ναι, λοιπόν. Δίκιο, ναι. Τελικά είχαν δίκιο. Αποφάσισα μετά να αλλάξω προς kickboxing, αλλά έπασα έναν βαρύ τραυματισμό. Ναι. Και αυτό το λέμε πρώτη φορά, το σημειώνουμε ότι το λέμε πρώτη φορά. Βαρύς τραυματισμός λοιπόν για τον Γρηγορακάκη. Έπασα πριν 2 μήνες ρήξη εμπρός του χιαστού στο δεξί πόδι και το έπασα σε μια άτυχη στιγμή με κάτι φίλους όταν πήγα να παίξω μπάσκετ. Δεν το έπαθα πάνω στο άθλημα, πήγα να παίξω μπάσκετ και το έπαθα εκεί σε μια άτυχη στιγμή. Τώρα είμαι χειρουργημένος, είμαι περίπου 1,5 μήνα. Με το καλό Αύγουστο-Σεπτέμβρη θα είμαι κανονικά κι εγώ. Στις προπονήσεις μου, λογικά Νοέμβρη θα βάλω το πρώτο μου παιχνίδι. Έχουμε κάποια πρόταση για Νοέμβρη, σου έχουν κάνει κάποια συζήτηση? Δεν έχω, αλλά με το καινούργιο μου δάσκαλο και φίλο και από τους καλύτερους στον χώρο, τον Νίκο τον Κρητικό, έχω να πω ότι πλέον μου είναι εύκολο να προτάσεις. Δεν μου είναι δύσκολο. Ο άνθρωπος βοηθάει σε όλα και αν μη τι άλλο, όταν δει ότι είμαι έτοιμος, θα μου βρει αγώνα. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να μην σε τσιγκλήσω εδώ και να σε ρωτήσω γιατί το λες αυτό. Ο Νάσος δηλαδή δεν σε βοήθαγε. Βοηθάει σε όλα. Απλά έχει μια μεγάλη. Έχει πιο καλή απήχηση προς το κοινό. Έχει πιο πολλούς γνωστούς. Επαγγελματικά, έτσι το λέω τώρα ο Νίκος. Έχει πιο πολλούς γνωστούς. Έχει πιο πολύ απήχηση στο κοινό. Είναι πιο έπιστος και έχει και τον κύριο Στέφανο Κωνσταντινίδη δίπλα του που το στηρίζει και το βοηθάει. Άλιστα. Ο άνθρωπος δίνει τους καλύτερους αγώνες για μένα στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, ένα διάστημα δεν σε μανάταρε ο Στέλης ο Πολίτης. Ναι. Πολύ καλός άνθρωπος. Δεν έχω κανένα παράπονο. Όχι απλά με βοήθησε μέσα και ψηλά. Ναι. Απλά στην πορεία κατάλαβα ότι και ο Κωνσταντινίδης και ο Στέφανος, και ο Πολίτης και ο Κωνσταντινίδης έχουν πολύ καλούς αγώνες να δώσουν. Βέβαια, πιστεύω ότι ο Κωνσταντινίδης έχει φτάσει λίγο πιο ψηλά τώρα πια. Πώς έγινε η επαφή με τον Νίκο τον Κρητικό και πώς έγινε η επιλογή να πας στον Κρητικό σκάμ? Η επαφή είναι, ήταν φίλος μου, ο Νίκος. Τα λέγατε λοιπόν και ακόμα και όταν ήσουν στον Νάσο. Ναι. Πήγαμε και προπόνηση εκεί. Κάναμε και σπάνια εκεί, κάναμε πολλά. Πέρα από αυτό, σαν δάσκαλος, τέριαζε πάρα πολύ στο στυλ. Το δικό μου. Προέρχεται από Muay Thai. Κάνει και kickboxing. Έχει πάει πολλά χρόνια Ταϊλάνδη. Ο άνθρωπος ταιριάζει. Ξέρει να κάνει πολύ καλή προπόνηση. Κάθε φορά που κάνει προπόνηση μαζί του, μάθει άφωνο. Είναι τρομερός. Και έχει αποδείξει ότι είναι για τους καλύτερους. Πώς αντιμετώπισε ο Αντώνης Τζιώρος όταν ήσουν εκεί, γιατί είσαστε στη βαριά κατηγορία? Είμαστε στη βαριά κατηγορία, αλλά ο Αντώνης πραγματικά είναι. Φαίνεται κακό παιδί, αλλά δεν είναι. Όχι. Ο Αντώνης είναι ψυχούλα. Είναι ψυχούλα. Είναι από τα πιο ευγενικά παιδιά και θα τον έχουμε σύντομα στο μακελιό γιατί θα τοποθετηθώ και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τον αγαπάω πολύ τον Αντώνη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αντώνη, χαιρετίσματα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά από εμένα. Έχω κι άλλα να σε ρωτήσω, αλλά πρέπει να μάθω και από τον Δημήτρη. Ναι. Δημήτρη, σε είδα. Πριν λίγο καιρό τότε που σε είδα και με την Άννα, να το πω έτσι, στο FFC. Άντε πάλι. Δεν γίνεται να μην το λέω, να μην τη λέω μια τόσο ωραία γυναίκα ότι υπάρχει δίπλα σου. Μπράβο, Ανδριάννα, μου συγχαρητήρια που τον αντέχεις αυτόν εδώ. Λοιπόν, σε είδα στο FFC μαζί με τον Άσο τον Αργυρόπουλο. Μια χαρά, αγκαλιαστήκατε στον αγώνα σου μετά, στη νίκη σου, γιατί ήταν μια πολύ ωραία νίκη, μας πόρωσες πραγματικά με αυτή τη νίκη, ένα τρομερό νοκάουτ. Και λίγες μέρες αργότερα, ένα μήνα σχεδόν αργότερα, έπαιζες στο The Battle και ξαφνικά βγαίνεις στο The Battle με όλο το κριτικό σκάμπ και με γωνία σου τον Νίκο Κρητικό. Και όλοι ψαχτήκαμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ δεν κοίταγα το σόου εκείνη τη στιγμή, αλλά το γεγονός ότι ο Δημήτρης ο Γιώτης που είναι από πιτσιρίκι, που ήταν από πολύ 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 παιδί μαζί με τον Άσο Αργυρόπουλο, ότι πλέον δεν είναι με τον Άσο. Τι συνέβη? Τι συνέβη ακριβώς? Δεν έχω κάτι προσωπικό ή δεν έγινε κάτι να τσακώθουμε και να φύγω. Ούτε αυτό που είπανε πολλοί ότι ο Γιώτης έχανε και έφυγε από τον ΑΣΚΑΜΠ, δεν έχασα, ίσα που έριξε και νοκάουτ. Απλά υπήρχαν διάφοροι λόγοι και πριν και δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά η σχέση μας από τότε που τέλειωσα από το στρατό.
Και ωστόσο πήγα στη Θεσσαλονίκη για προετοιμασία, έτσι εκεί ένα μήνα, στον Άστο Γλυκή. Γύρισα μετά για να παίξω την τετράδα του The Battle και για διάφορους προσωπικούς λόγους επέλεξα να σταματήσω το άθλημα. Επέλεξα να σταματήσω, το σκέφτηκα 2 μέρες. Είπα δεν μπορώ να κρεμάσω τη διοργάνωση, να μην παίξω. Περίμενε, γιατί τώρα μου το είπες. Να σταματήσεις το άθλημα γενικά. Ναι, να σταματήσω, ναι. Είχες πει ότι θα σταματήσεις δηλαδή ή θα... το σκέφτηκες μάλλον. Δεν πήγαινε άλλο ή θα έφευγα από τη σχολή και θα χάλαγα τις σχέσεις μου ή θα σταματήσω. Είμαι μικρός ηλικία, δεν ήθελα να σταματήσω, η αλήθεια είναι. Και η αλήθεια είναι ότι είσαι από τους πιο δυνατούς αθλητές, ότι είσαι πολλά υποσχόμενος, είσαι ανερχόμενος. Έχεις να μας δώσεις ακόμα πάρα πολλά, πάρα πολλές πορώσεις, όπως είπα και πριν, να πω τη λέξη, και πάρα πολλά νοκάουτ να μας δώσεις. Και αυτή τη στιγμή με αφήνεις και λίγο άφωνη με το σκέφτηκες να φύγεις. Δεν το περίμενα αυτό ότι θα μου το πεις. Επίστευω στην καθημερινότητα μας, όσοι κάνουμε πρωταθλητισμό, έχει περάσει από όλους αυτό στο μυαλό τους. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες πλέον στην Ελλάδα να κάνεις αυτό που κάνουμε. Και αν δεν έχεις από πίσω υποστήριξη, ακόμη περισσότερο δύσκολο. Δεν μπορώ και σένα να μην σε ρωτήσω αν είχες υποστήριξη ή όχι, γιατί με τον Όσο ήταν πάρα πολλά χρόνια. Είχατε αναπτύξει μια σχέση οικογενειακή. Ναι, αλλά στα επαγγελματικά, όσο καλός φίλος, όσο και αν εκτιμάς τον άλλο, αν δεν πηγαίνει ή σταματάς και κάνεις κάτι άλλο ή συνεχίζεις μόνος, συνεχίζει ο καθένας στον δρόμο του. Μάλιστα. Και πάμε στον Νίκο Κρητικό, λοιπόν. Να μου πεις και εσύ πώς επέλεξες τον Νίκο τον Κρητικό. Τον έβλεπα κάθε φορά που ήταν γωνία στους αθλητές του. Ήταν πορωμένος, βγάζε μια ενέργεια, μια ψυχολογία ότι το κάνει αυτό και το γουστάρει, το κάνει από την ψυχή του. Το γουστάρει πιο πολύ και από εμάς που παίζουμε, που ανεβαίνουμε στο ring και παίζουμε. Και ήξερα ότι και ο αδερφός μου και συναθλητής μου, ο Σταύρος Γρηγοραγάκης, έχει πάει εκεί και λέω, έχει και αθλητές πολύ καλού επίπεδου στη σχολή και είπα να πάω για 20 μέρες, να μην κρεμάσω στη διοργάνωση, να παίξω στη διοργάνωση, να δω πώς θα πάει και από εκεί και πέρα πράττουμε. Άρα ο Σταύρος πήγε πρώτος στον Κρητικό από εσένα, ο Σταύρος, συμφώνησε. Ναι. Ναι. Μάθαμε πρώτα για σένα, γιατί ήταν και ο αγώνας σου, οπότε εγώ νόμιζα ότι ήσουν πρώτα εσύ στον Κρητικό και μετά ακολούθησε ο Σταύρος, αλλά τελικά έγινε το αντίθετο, απλά ο Σταύρος δεν μπορεί να παίξει αυτό τον καιρό. Λοιπόν, μου δώσες μια πολύ ωραία πάσα να μου πεις ότι αυτό που μου πεις ότι αν δεν υπάρχει βοήθεια, δεν προχωράς, σκέφτεσαι μέχρι και να σταματήσεις, σκέφτεσαι πολλά. Σε αυτό το σημείο, θέλω να σας περάσω σε μια δήλωση. Εκεί στο The Battle, στον αγώνα σου, βρήκα μια αθλήτρια, η οποία είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ ευγενικό παιδί, λιγομίλητη, δεν προκαλεί, δεν βγαίνει στο Facebook, δεν βγάζει selfie, δεν είναι προκλητική σαν γυναίκα. Είναι μια αθλήτρια που παίζει συνέχεια. Μπορεί να παίζει και κάθε Σάββατο ή Σάββατο ένα Σάββατο. Δεν θα σας αποκαλύψω ποια είναι, η οποία έχει κάποια παράπονα. Δεν είναι εξοργισμένη, αλλά έχει κάποια παράπονα. Πάμε λοιπόν, σας έκανα επισήμανση ότι δεν είναι εξοργισμένη, έχει κάποια παράπονα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας είπε η συγκεκριμένη αθλήτρια και μετά να μου σχολιάσετε ο καθένας τα όσα θα μας πει. Λοιπόν, επειδή θέλουμε να ακούγονται όλες οι γνώμες, έχεις ένα μεγάλο παράπονο. Θέλω να μου το πεις αυτό το παράπονο, τι έχει συμβεί με τους αγώνες κλπ. Γιατί μου λες παίζω κάθε εβδομάδα, παίζω, αλλά... Όχι, θα σου πω, δεν έχω παράπονο, έχω κάνει διαπίστωση. Στην Ελλάδα είναι όλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι οι καλύτεροι αθλητές και παίζουν παντού. Εγώ δεν αντιλέγω, αλλά πέρυσι εγώ κέρδισα βαλκανικό στο Σάντα, που ήταν ένα άθλημα που δεν το είχα ξανακάνει, δεν αναφέρθηκε πουθενά. Αν κάποια δεσποινής αθλήτρια πάει και βγει και κάνει μπάνιο στην παραλία, θα το αναφέρουνε. Λοιπόν, άρα αναφέρεσαι ουσιαστικά σε site, αναφέρεσαι σε μάθος. Ναι, σε site. Εσείς φτιάχνετε τους αθλητές. Γιατί εμείς φτιάχνουμε τους αθλητές. Εσείς. Δηλαδή είναι ένα site και λέει θα κάνω πρωταθλητή αυτή τη στιγμή τον τάδε, δεν λέμε ονόματα. Και αυτό που δεν γουστάρουν δεν το κάνω. Είναι site που ανάλογα με τις, εγώ πιστεύω ανάλογα με τα συμφέροντα που έχουν από την εκάστοτε σχολή που είναι κάθε αθλητής, πιστεύω ότι τους προμοτάρουν. Άρα πιστεύεις ότι έχεις αδικηθεί ως προς την προβολή
Κοίτα, εγώ ανάγκη την προβολή δεν την έχω, γιατί εγώ παίζω κάθε εβδομάδα και μέχρι να πάθω το ατύχημα που έπαθα με τον τύπανό μου, από τον Δεκέμβρη, από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Δεκέμβρη, έκανα 5 μάτς, έπαιζα εβδομάδα ένα εβδομάδα. Εγώ έχω παρουσία. Δεν χρειάζεται να είμαι πρωταθλήτρια από το Facebook. Έχει τύχει όμως να σε δει κάποιος αθλητής και να σου πει: έχω καιρό εδώ, πού είσαι, τι κάνεις. Έχει τύχει. Την περασμένη εβδομάδα μου το είπαν, ενώ έχω 2 μήνες να παίξω και ήταν από ατύχημα. Έχει σπάσει το τυμπανό μου και τώρα θα παίξω τον επόμενο μήνα. Στην ουσία δηλαδή έχω 3 μήνες, 2 μήνες να παίξω αγώνα. Αλλά για μένα δεν αναφέρεται πουθενά ότι παίζω. Για όλους τους άλλους όμως αναφέρεται. Δεν έχει σημασία αν είναι επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό. Εγώ παίζω παντού. Αυτό έχει σημασία. Αυτά λοιπόν μας είπε η Δήμητρα, η Δημητρακοπούλου. Καλό είναι να αναφερόμαστε σε όλους τους αθλητές, όλοι εμείς, όλοι οι μάνατζερ, οι προπονητές. Τέλος πάντων, θέλω να ρωτήσω τον καθένα σας ξεχωριστά, ποιος σας έχει βοηθήσει και από αθλητές και από συναθλητές σας και από συγγενικά πρόσωπα να φτάσετε στο σημείο που έχει φτάσει ο καθένας σας. Ξεκινάω από το Σταύρο. Ποιος με έχει βοηθήσει. Με έχουν βοηθήσει. Πρώτα βάζω τη μάνα μου, να τη βάλω ψηλά. Με έχει βοηθήσει γιατί είναι θέμα διατροφής και θέμα οικογενειακής συμπαράστασης. Με έχει βοηθήσει πιο πολύ από όλους. Έχει τραβήξει και όλο το ζόρι, τραυματισμούς, χτυπήματα, τα πάντα. Σε έχει στηρίξει η μαμά σου, δηλαδή. Με έχει στηρίξει. Χωρίς να το θέλει, με στηρίζει. Σε αγώνα σου έχει έρθει. Όχι ποτέ, δεν την έχω αφήσει. Εγώ. Δεν την έχει αφήσει εσύ ή δεν θέλει εκείνη να σε δει. Δεν την έχω αφήσει εγώ. Καθόλου, έτσι. Όχι, δεν τη θέλω. Δεν θέλω, θα τρομάξει. Θα τρομάξει. Ναι, ναι. Θα τρομάξει, θα σου πει παιδί μου γιατί τους χτυπάς. Ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά, ναι, ναι. Η μαμά σου λοιπόν ναι. Και. Και σε συνέχεια βάζω τον Άσο Μαγειρόπουλο, δάσκαλό μου, τον προηγούμενο, με βοήθησε, ήταν εκεί. Πάντα τρομερή γωνία, τρομερός άνθρωπος. Ό,τι έχω κάνει, με έχει βοηθήσει πάντα εκεί. Μετά, αμέσως από κάτω, βάζω τον Γιώργο τον Μπουγιούκο, γυμναστής μου. Τρομερός, δύναμη, έκρηξη, το σώμα μου, όλα, τα πάντα. Ήταν εκεί, πάντα με βοήθαγε. Την αδερφή μου και αυτή, πάντα στους αγώνες, πάντα εκεί κοντά, δίπλα μου. Η αδερφή σου συνεχίζει, μου αιτάει. Η αδερφή μου, όχι, έχει σταματήσει, το σταμάτησα εγώ. Η αλήθεια είναι. Σε έβαλε λοιπόν σε όλο αυτό και μετά τη σταμάτησε. Ναι, έτσι. Έφυγε, ναι, έφυγε. Είσαι αυστηρός σαν αδερφός. Μικρός ήμουνα, τώρα όχι καμία σχέση. Ναι, όχι, όχι. Το έχετε, ναι. Μικρός ήμουνα. Έχω τρεις αδερφές μεγαλύτερες. Και ήμουν πιο μικρός. Προσπαθούσα να το παίζω σκληρός. Μου μιλάει αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Γρηγοράκης και μου λέει ότι γίνεται ένας χαμός στο mail μας για τον αγώνα τον δικό σου Σταύρο. Ναι. Με τον Γιάννη το Στοφορίδη. Ναι, ναι. Θέλει ναι, ο κόσμος ναι, ναι. Να σας δει. Θέλουμε να σας δούμε όλοι. Είσαστε τα δύο βουνά, οι δύο τιτάνες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι, αυτό ισχύει και είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν έγινε ποτέ. Και θα το κοιτάξουμε στο μέλλον. Αν και από ό,τι έχω μάθει και ο Γιάννης Στοφορίδης αντιμετωπίζει τραυματισμούς. Γι' αυτό, αυτή την περίοδο, γι' αυτό είναι και αυτός εκτός. Γι' αυτό. Ναι, είναι εκτός, είναι εκτός το παιδί. Οπότε οι τιτάνες μας λίγο τραυματίστηκαν. Ναι, έχουμε και. Να το. Τσακωθήκατε, λέει, με τον Αργυρόπουλο. Κάτι συμβεί, κάτι συνέβη και το κρύβουν. Όχι, παιδιά, μας τα πάνε όλα εδώ. Δημήτρη, ποιον θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιον θα προκαλέσουμε να είναι μαζί μας στο ring. Τι γίνεται. Δεν έχω να προκαλέσω κάποιον. Έχω παίξει με τις πάντες, νομίζω. Μάλλον εκείνοι έχουν αρχίσει και με προκαλούν. Έχουν αρχίσει και σε προκαλούν. Ναι. Γιατί σε προκαλούν, ρε Δημήτρη, τι γίνεται. Ενώ εσύ δίνεις αγάπη μόνο. Γιατί εγώ αυτό δίνω αγάπη στο ring. Όπα, έχουμε κι άλλο. Μισό λεπτό. Ο Χιώτης έχει σχέση με τον Μανώλη Χιώτη. Ναι, παίζω μπουζούκι κι εγώ. Τούμπανα και οι δύο, διαλέγω τον Ξανθό. Ελένη. Από Καλυθέα. Κορίτσια, συγγνώμη, κρατήστε τις ωρέξεις σας. Τα παιδιά είναι δεσμευμένα και τα δύο. Θέλουμε να πούμε, να σημειώσουμε και σε σένα ποιος έχει στηρίξει, ποιον θυμάσαι μαζί σου, τη μαμά ναι. Σου, έχουμε κάποιον τον αδερφό, ποιον έχουμε. Κοίταξε, από όλη την οικογένεια mm-hmm. που με έχουν στηρίξει όλοι αναγκαστικά και με ανέχονται, ξεχωρίζω τη γιαγιά μου. Να τα και γιαγιά, θα τρελαθώ. Που μαγειρεύει κάθε μέρα, μου πλένει σε διπλές προγονήσεις κάθε τρεις μέρες μια μπουγάδα ρούχα. Εντάξει, τους χορηγούς μου. Αυτοί είναι άντρες πάντως. Χορηγούς δεν θέλω να ακούσω αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Θέλω να ακούσω αυτούς που σε αγαπάνε. Αυτό δηλαδή αυτό που πες ναι. Για τη γιαγιά είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή δεν υπάρχει
Δεν έχω ακούσει από πολλούς αθλητές να πούνε με έχει στηρίξει, κουράζεται, μου μαγειρεύει, μου πλένει τις μπλούζες μου. Μπράβο, Δημήτρη. Δηλαδή, ως γυναίκα, εγώ σε ευχαριστώ πάντως που το είπες αυτό και το αναγνωρίζεις. Λοιπόν, και τώρα, περίμενε, γιατί μου είπες πριν ότι κάποιος σε προκαλεί. Ποιος σε προκαλεί, ρε Δημήτρη? Συνέχεια ο Μανουλάς θέλει να παίξουμε. Όπα! Ο Γιάννης. Ναι. Και τι έχει γίνει με τον Γιάννη? Δεν έχει γίνει τίποτα. Εκείνος δεν ξέρω τι έχει, εντάξει. Τι ήταν, δηλαδή φίλοι δεν είσατε, φιλικά δεν τα λέτε? Δεν είμαστε φίλοι, απλά είχε χάσει σε ένα παιχνίδι και ψάχνει η ρεβάνς. Είχατε παίξει στο No Limits και τώρα ψάχνει η ρεβάνς ο Γιάννης. Και εσύ τι θα κάνεις, θα τη δώσεις? Εγώ είμαι πρόθυμος. Για όλους και για όλα. Δεν έχω... Παίζω με τους πάντες, δεν έχω θέμα. Το έχω αποδείξει. Σε όλη μου την πορεία έχω παίξει από 85 μέχρι 75 κιλά. Αυτή τη στιγμή παίζω στα 77 κιλά για να βρω και αντιπάλους να μπω σε κατηγορία στο εξωτερικό, που είναι η επίσημη κατηγορία. Άρα προκαλούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τον Γιάννη τον Μανόλα, ή είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις που θα μας κάνουν οι προμόντες? Είμαι ανοιχτός για όλους, δεν ξεχωρίζω κάποιο συγκεκριμένα, είμαι ανοιχτός για όλους, εντάξει. Αν πληρωθώ, παίζω με οποιοδήποτε. Αν πληρωθείς. Εσύ ζεις από και αυτό. Και θα κυλάς. Ναι, εγώ από αυτό ζω. Ζεις από αυτό. Άρα λοιπόν, γιατί ο Σταύρος είναι στην πολεμική αεροπορία, έτσι. Εσύ ζεις από αυτό. Επαγγελματίας, αθλητής ουσιαστικά, κυνηγάς αγώνα και αγώνα και, και αγώνα στο εξωτερικό. Σωστά. Και πώς πάει όλο αυτό? Βλέπεις ότι θα φτάσεις σε σημείο να είσαι μόνο επαγγελματίας αθλητής, ή μήπως χρειαστεί κάποια στιγμή να κάνεις και κάποιο έξτρα επάγγελμα για να τα βγάζεις πέρα? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ασχολούμαι και με τα μαθήματά μου, κάνω μαθήματα. Εκτός αυτού κυνηγάω τους αγώνες μου, κυνηγάω τον όνειρό μου, να κάνω καριέρα στο εξωτερικό κυρίως. Στο εξωτερικό. Νομίζω πάντως στο FFC έριξες, έκανες έτσι μια τρανταχτή εμφάνιση και σε όλο το εξωτερικό νομίζω θα λένε για τον Δημήτρη The Greek, σίγουρα. Πιστεύω ακόμα έχω πολλά να δώσω. Και στη Ρουμανία και εμείς το πιστεύουμε. Και εμείς το πιστεύουμε. Σταύρο, εσένα σε προκαλεί κανένας? Εκτός από μένα που σε προκαλώ να μου απαντάς συνέχεια σε ερωτήσεις. Τώρα πια είμαι πολύ καιρό εκτός. Κοντεύω χρόνο από αγώνες. Δεν έχω ακόμα κάποια πρόταση. Δεν έχεις ακόμα πρόταση. Είμαι αυτός, ναι. Περιμένεις... Θα είμαι ακόμα για 4 μήνες, σίγουρα. Περιμένεις λοιπόν προτάσεις και προκλήσεις παράλληλα. Θέλω να μπω και με τον καλό ό,τι θέλει ο κόσμος, πραγματικά. Θα σε ρωτήσω τώρα έτσι, απλά επειδή αναφερθήκαμε και στο Στοφορίδη, με τον Τζέρο θα έπαιζες? Το Αντώνη τώρα πια δεν παίζω, όχι, δεν παίζω. Όχι. Ήταν παλιά να γίνει ένα παιχνίδι, αλλά τώρα πια όχι, έχουμε αδερφοποιηθεί. Είσαστε τώρα, ναι. Υπάρχει ένα respect ανάμεσά σας. Υπάρχει λοιπόν respect, όσο πραγματικά το ring κάπου όταν είσαι φίλος με τον άλλον. Θα κάνετε δυνατά sparring και ξέρεις, από αυτά τα δυνατά sparring περιμένω αποκλειστικά βιντεάκια, αποκλειστικές δηλώσεις και τα πάντα. Εννοείται, και φωτογραφίες. Εννοείται. Θέλω να μου πείτε και οι δύο πώς σας αντιμετώπισε ο Νίκος ο Κρητικός με το που φτάσατε στη σχολή. Πώς σας δέχτηκε? Σας δέχτηκε αμέσως, είχε ενδιασμούς? Γιατί ήσασταν πιστοί στον Νάσο τον Αργυρόπουλο, τον δάσκαλο. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά να στέλνουμε σε όλους. Πώς σας δέχτηκε ο Νίκος ο Κρητικός στην κριτική φαμίλια, όπως τη λέει? Τη λέει φαμίλια, μ' αρέσουν οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Κρητικός. Πήγαμε και δύο ξεχωριστά. Να πω για μένα και ο Δημήτρης πήγε μετά. Όταν πήγα, άνοιξε μια τεράστια αγκαλιά και με έβαλε μέσα στο χώρο. Μου έδειξε πώς δουλεύει. Μου έριξε τι έχω να δω και τι έχω να περιμένω. Είναι άνθρωπος ντόμπρος, τα είπε τα πράγματα όπως είναι πραγματικά. Έτσι. Και από το πρώτο λεπτό που μπήκαμε στο γυμναστήριο με βοήθησε. Μπράβο. Ωραία. Τρομερός άνθρωπος. Ωραία. Και είναι πάντα συνεργάσιμος. Να το τονίσουμε κι αυτό. Είναι συνεργάσιμος και με τους δημοσιογράφους ο Νίκος ο Κρητικός. Δεν έχει αρνηθεί ερώτηση, δεν έχει αρνηθεί ποτέ να απαντήσει σε κάτι. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Το πιστεύω. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Λοιπόν, Δημήτρη, εσύ πώς αντιμετώπισε ο Νίκος, ο δάσκαλος? Εμένα πήγα σχολή, συζητήσαμε. Του είπα ότι είναι ρίσκο να με αναλάβεις, ότι έχουμε μπροστά μας μόνο 20 μέρες. Για να παίξω δύο αγώνες σε μια βραδιά με τους καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα. Μου είπε, ξέρεις τι, θέλει να σου κάνω προπόνηση, αγόρι μου, και να σε κατεβάσει ο Αργυρόπουλος. Δεν θέλω να μπω στη μέση και να γίνει κάτι. Ήταν πολύ ξεκάθαρος απέναντί μου. Θες να τον πάρω τηλέφωνο, να σταυρώ. Θεώρησα ότι εντάξει, δεν είναι σωστό να κάνω εκεί προπονήσεις και να με κατεβάσει
ο πρώην δασκαλός μου. Είπα ή θα το κάνω, ή θα το κάνουμε μαζί ή δεν θα παίξω καθόλου. Έπειτα μου άρεσε ο χώρος, το κλίμα, ότι όλα τα παιδιά με αγκαλιάσανε, ο Ισμαήλ... Τι είπατε με τον Ισμαήλ όταν βρεθήκατε? Ενθουσιάστηκε που θα κάνουμε μαζί προπόνηση, ξέρεις, και ο πρωταθλητής στη σχολή. Μετά ο Αντώνης ο Τζόρος, πολύ καλός. Δεν το περίμενα να είναι τόσο καλός άνθρωπος, έδειχνε, δείχνει άλλο πρόσωπο, ενώ δεν είναι, αυτό που είπε και ο Σταύρος. Και ξεκινήσαμε προπονήσεις μαζί, Και παιδιά, να τονίσουμε ότι ο Κρητικός έχει από τις μεγαλύτερες κερκίδες. Είναι 5-6 σχολές και το Κρητικός Camp έχει τρομερή κερκίδα, έτσι. Θα τη χαρακτηρίσαμε πάλι με ποδοσφαιρικούς όρους, γηπαιδική κερκίδα. Υποστηρίζουν όλοι στη σχολή. Όλοι, ναι, σύσσωμα. Κάνουν στόχους και σταματάνε και σε κοιτάνε όλοι. Αυτό δεν το ξαναδεί. Ξέρετε τι δεν σχολιάσαμε πριν. Αυτό που είπε η Δήμητρα Δημητρακοπούλου για τα site. Ότι τα site ουσιαστικά φτιάχνουν, ανεβάζουν αθλητές, κατεβάζουν αθλητές, δηλαδή όποιον θέλουν. Θέλω να τονίσω λίγο ως Fight Life και ως μακελιό ότι εμείς έχουμε ανοιχτή πόρτα για όλους, σε όλους. Αρνητικά, θετικά σχόλια τα πάντα. Δεν ξεχωρίζουμε αθλητές. Δεν μας αρέσουν και αυτοί που τσαμπουκαλεύονται και μας το παίζουν και ντίβες κλπ. Εμείς θέλουμε πιο ήρεμους ανθρώπους να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Θέλω να μου πείτε κι εσείς όμως, αν τα site, μια που το ανοίξαμε αυτό το θέμα, παίζουν ένα αρνητικό ή θετικό ρόλο στην εξέλιξη του αθλητή. Μισό λεπτό, γιατί είμαι η τρίτη μεταγραφή. Ήρθε τώρα αυτή τη στιγμή από κινητό. Είμαι η τρίτη μεταγραφή στο Κρητικός Camp. Την καλησπέρα μου στους συναθλητές μου. Χριστίνα. Χριστίνα. Ποια είναι η τρίτη μεταγραφή? Χριστίνα Κούστα. Μάλιστα, το έχουμε και αυτό. Θέλω να τοποθετηθούμε λίγο στα site, στους δημοσιογράφους, σε όλο αυτό. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, αν δεν υπήρχαν και τα site, δεν θα μάθαινε ο κόσμος για τις πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα και φυσικά δεν θα υπήρχε αυτή η εκπομπή, δεν θα ήμασταν εδώ να συζητάμε τα πάντα από που ξεκινήσατε μέχρι και για τη γιαγιά του Δημήτρη. Δεν θα υπήρχε όλο αυτό. Θα ήξερε μόνο ο κόσμος το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αυτό που δείχνει η τηλεόραση. Άρα, τα site κάτι κάνουμε κι εμείς. Που δεν είπε, η Δήμητρα δεν μας έκραξε, απλά είπε ότι είμαι και εγώ ρε παιδιά και κάνω ένα σωρό πράγματα, γιατί να μην φαίνομαι. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Τι λέμε εμείς? Το kickboxing έχει ένα ιδιαίτερο κοινό και πιο πολύ τα site ασχολούνται με το θέαμα. Οπότε η Δήμητρα λείπει πολύ από τους αγώνες του kickboxing, τους επαγγελματικούς. Γι' αυτό χάνει την παρουσία της. Άρα θα έπρεπε να παίξει περισσότερους kickboxing. Πρέπει να παίξει επαγγελματικούς αγώνες σε μεγάλες οργανώσεις. Εκεί πέρα φαίνεται, εκεί πέρα μαζεύουν κόσμο. Με αυτό ασχολείται ο κόσμος. Εκεί έχει το πιο πολύ θέαμα. Άρα εκεί πρέπει να εστιάσει. Στα υπόλοιπα αθλήματα είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί η κοπέλα βέβαια να μην έχει την ανάλογη βοήθεια από κάποιον να τη βάλει σε μια τέτοια διοργάνωση. Γιατί πρέπει να έχει και τη βοήθεια. Ναι, ισχύει γι' αυτό. Πρέπει να έχει και βοήθεια, αλλά. Να ψαχτεί λίγο μόνη της, όπως ψαχτήκατε κι εσείς. Έχει πολύ ταλέντο. Εγώ την έχω δει την κοπέλα. Έχει παίξει αγώνες. Έχει πολύ ταλέντο. Είναι πολύ ταλέντο και πάρα πολύ καλό παιδί, Δήμητρα. Ναι, και κρίμα που δεν την βλέπουμε στους αγώνες. Είναι κρίμα. Πραγματικά να το ψάξει λίγο να πει πιο επαγγελματικά. Δημήτρη, θες να τοποθετηθείς ή να διαβάζω τα mail μου? Όχι, θα τοποθετηθώ κι εγώ. Εντάξει, πιστεύω ότι πολλοί που δεν έχουν ταλέντο προωθούνται αδίκως. Φαίνονται χωρίς να έχουν κάνει κάτι. Επειδή είναι πρωταθλητές κυρίως στο Facebook, σε αυτό που είπε ότι έχουμε πολλούς παγκόσμιους πρωταθλητές, έχει δίκιο. Έχει δίκιο λοιπόν η Δήμητρα σε κάποια. Στο άλλο, ότι έχει παράπονο που δεν ακούγεται, συμφωνώ με τον Σταύρο ότι δεν παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις για να φαίνεται. Αλλά από την άλλη, έχει δίκιο στο ότι ακούγονται πολλοί που δεν έχουν ταλέντο. Αυτό ναι. Πρωταθλητές του Facebook. Ναι, μου είπατε τρομερές ατάκες σήμερα. Λοιπόν, τώρα θέλω ένα τελευταίο μήνυμα να δώσετε ο καθένας για την από τώρα πορεία σας το Κρητικός Camp σε όλους τους θαυμαστές σας, τους συναθλητές σας που σας βλέπουν. Είμαι πολύ καιρό εκτός. Θέλω να πω δυνατά. Πραγματικά, στη νέα σχολή, με τον νέο μου δάσκαλο, έχω να αλλάξω πολλά, έχω να δώσω πολλά. Λίγη υπομονή στον κόσμο μου και πραγματικά θα δουν πολλά πράγματα. Νέα πράγματα, μεγάλες επιτυχίες. Είναι καιρός
να αλλάξουμε το επίπεδο στην Ελλάδα. Εμείς οι καλοί αθλητές πρέπει να αλλάξουμε το επίπεδο στην Ελλάδα. Να το αναδείξουμε λίγο πιο ψηλά. Προσεχώς ο Hulk λοιπόν στα ring. Προσεχώς. Το περιμένουμε πώς και πώς. Δημήτρη. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα να κοιτάνε και να κυνηγάνε το όνειρό τους, να κοιτάνε πρώτα απ' όλα τον εαυτό τους, να είναι καλά εκείνα. Και έπειτα πιστεύω έχω πολλά να δώσω και με τον Νίκο τον κριτικό θα είμαι ένα βήμα πάνω από εδώ και πέρα σε όλους μου τους αγώνες.